Ώρα 7 το πρωί. Τουρίστες που κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ στη διάρκεια της νύχτας πετούν τα ρούχα του όπου βρουν και κοιμούνται γυμνοί ακόμη και σε εισόδους σπιτιών και καταστημάτων σε τουριστικές περιοχές του Δήμου Χερσονήσου. Όπως υποστηρίζουν καταστηματάρχες, ουρλιάζουν όπως τα ζώα, ουρούν ανεξέλεγκτα, ενώ οι απειλές που εκτοξεύουν υπό την επιρρή αλκοόλ σκορπούν το τρόμο σε διερχόμενους πολίτες, ακόμη και σε εργαζόμενους που πιάνουν δουλειά νωρίς το πρωί, καθώς φοβούνται ακόμη και για την ίδια τους η ζωή, ειδικά όταν πρόκειται για ομάδα μεθυσμένων τουριστών. Νωρίς το πρωί που κατεβαίνουν κάποιοι, είτε πάνε σε καφετέρειες, είτε πάνε σε εργαζόμενοι που πάνε σε καφετέρειες, καμαριέρες και όλα αυτά, τρέμουν για να βγουν έξω γιατί δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν μπροστά τους μετά από την επιστροφή των νεαρών επισκεπτών που γυρίζουν στο σπίτι και γυρίζουν ανεξέλεγκτοι χωρίς να γνωρίζουν τι κάνουν και τι μπορούν να προκαλέσουν. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί με φόντο τις προκλητικές αυτές εικόνες. Παραδέχεται ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου. Κάθε χρόνο επιδεινώνεται η κατάσταση. Ευτυχώς είναι για πολύ λίγο για την περίοδο αυτή, όμως το θέμα είναι σοβαρό. Κάνουν ζημιές, κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα, υπάρχει μια ασυντοσία στο θέμα αυτό. Εντάξει, καταναλώνουν αλκοόλ, καταναλώνουν οτιδήποτε άλλο μπορούν να βρουν μπροστά τους. Αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα και ειδικά εμείς στα εμπορικά καταστήματα, διότι κατά τις νυχτερινές ώρες τα δικά μας καταστήματα είναι κλειστά και αφύλακτα και κατά καιρούς δέχομαι και εγώ καταγγελίες για ζημιά στα καταστήματα, σπασμένες δαμαρίες, σπασμένες δαμπέλες, διάφορα. Το σκηνικό συμπληρώνουν εικόνες από καταστροφές σε αυτοκίνητα, τραπεζοκαθίσματα, πόρτες, πινακίδες, δαμαρίες, ενώ οι δρόμοι με αίμα φωτογραφίζουν άκρως επικίνδυνες καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε νεαρούς Ολλανδούς, Βρετανούς, κάποιους Γερμανούς. Εντάξει, όλοι αυτοί ομαδοποιούνται αναεθνικότητα και μπορούν να προκαλέσουν και μεταξύ τους φασαρίες και να ξεσπάσουν οπουδήποτε αλλού οτιδήποτε βρουν μπροστά τους. Και ο καθένας προσπαθεί όπως μπορεί να θωρακίσει την περιουσία του, ώστε να μην αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Σύμφωνα με επαγγελματίες, γίνεται ένας χαμός με τους μεθυσμένους τουρίστες, με τα ασθενοφόρα να πηγαίνουν έρχονται μέχρι το πρωί σε τουριστικές περιοχές προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες όπως και να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Μιλάμε για τουλάχιστον 4 με 5 το βράδυ κάθε μέρα. Έχουν πάει και σε πολλούς βέβαια που τους έχουμε ξυπνήσει και σηκώνουν και θέλουν να πάνε μόνοι τους. Αλλά είναι πάλι πρέπει να μεταφερθούν γιατί οτιδήποτε συμβεί στον δρόμο πάλι εμείς θα έχουμε την ευθύνη. Και φέτος έχει ξυλοδαρμούς. Μεταξύ τους. Σε παλιότερες χρονιές έχουν τύχει και βαριά περιστατικά. Για να θυμάστε, περισσότερο είχαμε στην Άλφο, που χτυπήθηκε αρκετά βάναυσα από μεθυσμένο. Προχθές, μεθυσμένος τουρίστας επιτέθηκε σε εργαζόμενο του ΕΚΑΒ μέσα στο ασθενοφόρο, στην περιοχή των Μαλίων, με τον εργαζόμενο να τον ακινητοποιεί και να γλιτώνει τα χειρότερα. Όταν κάποια στιγμή ο συνάδελφος στην καμπίνα πίσω γύρισε να πάρει ένα βιβλίο για να γράψει το περιστατικό, του επιτέθηκε, σηκώθηκε ο μεθυσμένος και του επιτέθηκε. Τον έπιασε από πίσω, αλλά προλάβανε και τον κινητοποίησε ο συνάδελφος. Ευτυχώς κατέβηκε και ο άλλος συνάδελφος, τον πρόλαβε, τον είδε. Μπορούσε να μην τον προλάβει. Αυτό σας είπα, ποτέ δεν μπορεί να ξέρει κάποιος τι μπορεί να συμβεί. Αν κρατούσε ένα νηστέρι, αν κρατούσε ένα μαχαίρι. Το ξέρετε, εμείς κάθε ασθενή που παίρνουμε δεν τον ψάχνουμε τι κρατάει απάνω του. Αν κρατάει μαχαίρι, πιστόλι ή οτιδήποτε. Αλλά λοιπόν πρέπει να έχουμε το νου μας συνέχεια εκεί πέρα. Περισσότερη αστυνόμευση στην περιοχή ζητούν επαγγελματίες και δημότες σε μια προσπάθεια να αποφευθούν δραματικές καταστάσεις.